καλεσμένος μας έφτασε, σε λιγάκι θα είναι εδώ κοντά μας. Λίγο απολαύσατε έτσι τη φωνούλα του και κάποιες εκτελέσεις που έχει κάνει, επανεκτελέσεις. Στην αρχή σας έβαλα δύο τραγούδια του έτσι να τα ακούσετε, τα καινούρια του. Και τώρα σε λίγο θα είναι κοντά μας. Πριν πούμε όμως αυτό, να σας υπενθυμίσω ότι 30 του μήνα σήμερα είναι η παραμονή των Αγίων Αναργύρων, όπως και αύριο είναι ανήμερα η γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Άρα ξέρετε ότι εδώ στη Νέα Σμύρνη, στην εκκλησία μας τους Αγίους Αναργύρους που είναι στην Παρασκευοπούλου, είναι η Πανήγυρη, καλό είναι να πάτε για την Πανήγυρη. Να πούμε ότι καλό είναι να μπαίνουμε στο site της Νέας Σμύρνης, να ενημερωνόμαστε για τις εκδηλώσεις που αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και πραγματοποιούνται στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, στο Άλσο, στο Γαλαξία. Σιγά σιγά αρχίζονται και γίνονται αρκετές παρουσιάσεις και βιβλίων και θεατρικά. Τι άλλο να σας ενημερώσω τώρα. Κάτι άλλο που θέλω να πω, νομίζω. Αύριο θα έχει μια μικρή περιφορά της εικόνας των Αγίων Αναργύρων γύρω από την εκκλησία. Καλό είναι να περάσουν όλοι να πάρουν εμπλοκή. Άλλωστε, οι Αγίοι Αναργύροι είναι γιατροί μας, γιατρεύουν και τα πάθη μας και τις σκέψεις μας και όλα. Και πώς φαίνεται όταν η παρουσιάστρια είναι λίγο πεσμένη. Κανονικά θα πω τώρα εγώ του καλεσμένου μου να βάλω ένα τραγούδι πιο καψούρικο δικό του. Να μας πει ένα δικό του πιο καψούρικο. Πού είσαι εγώ θα το λέω, τον κύριο Γιώργο Καρατζά. Γόγο λέω και το γιο μου. Ούτε κύριο Καρατζά, ούτε εγώ. Γιώργο θα μιλήσει. Κύριε Γιώργο. Πού είμαστε, εκεί στην κάμερα είμαστε. Εδώ είμαστε στην κάμερα, καλώς μας πολύ, ήρθατε. Πολύ ζέστη ρε παιδιά, πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη, είναι και η κίνηση που φάγατε. Δεν πειράζει. Και χαλάει. Γι' αυτό. Για τα όμορφα στα μάτια. Ορίστε, αυτό είναι, είδες. Χαλάλη σου. Είδες να έχουμε θαυμαστές πολλούς έτσι. Έτσι. Να έχω θαυμαστές έτσι καλλιτέχνες ωραίους που να τους φέρνω εδώ να τους παρουσιάζω στον κόσμο. Σωστό αυτό. Είμαστε στον αέρα δηλαδή. Είμαστε στον αέρα, είμαστε ζωντανά. Και έχουμε όλα τα παρατραγούδια. Εμείς είμαστε αληθινή εκπομπή. Είμαστε ωραίοι. Λοιπόν, Γιώργος. Γιώργο λέει, είχα Γιώργο έχω και άμα θα χειρέψω, Γιώργο θα γυρέψω. Έτσι λέει το άσμα. Έχεις δει την ταινία Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ναι. Είδες ότι λέει για να βρεις την ευτυχία πρέπει να έχεις πάντα ένα Γιώργο. Γιώργο δίπλα σου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ γι' αυτό έκανα Αγιό Γιώργο για να είμαι πάντα ευτυχισμένη. Κατάλαβες. Δεν πειράζει. Εγώ έκανα Αγιό Νίκο. Για να έχεις πάντα ψαρά έχω και αδερφό. Για να έχω νίκες πάντα στη ζωή. Νίκες, μπράβο. Ένα παλικάρι έχεις. Ένα παλικάρι και μία κόρη τη Σοφία. Α, είδες να έχεις Σοφία. Η Σοφία είναι ωραίο όνομα. Έχει το όνομα της μάνας μου, Σοφία. Ωραίο, Σοφία. Για πες μου, έτσι, γιατί ακούσαμε κάποια κομμάτια σου, βέβαια έβαλε και κάτι επανεκτελέσεις που εσύ μπορεί να με μαλώσεις τώρα. Δεν σε μαλώνω, απλώς, κοίτα να δεις, εγώ ξεκίνησα, κάτσε να κάτσω έτσι για να είμαι πιο ναι, κοντά σου. Πιο κοντά στο πιο κοντά, έτσι, να μην το παίζω άνετος, κύριε, και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από πιτσιρικά στη μουσική. Από 9 χρονών παίζω κιθάρα και μπουζούκι. Ήμουνα στα πρώτα ροκ συγκροτήματα. Αυτοδίδακτος να πω, έκλεβες δηλαδή από τους παλιούς έτσι ή πήγες σε σχολή και έμαθα. Πήγα και ο δύο πήγα και τα πάντα πήγα, αλλά κοίτα δεις, άμα δεν το έχεις μέσα σου. Σ' άρεσε όμως από πιτσιρικάς δηλαδή ή το έχεις το... Ο καλλιτέχνης και γενικά ό,τι και να κάνεις γεννιέται. Έτσι. Απλώς μπορεί να γίνεις σε κάτι πολύ καλός, να μην το έχεις μέσα σου, αλλά θα φτάσεις μέχρι ένα σημείο, να είσαι μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, εγώ δεν έγινα και ο μέγιστος στη μουσική, το πάλεψα, μ' άρεσε όμως. Άκου να σου πω κάτι όμως, πολλές φορές υπάρχουν ταλέντα και άνθρωποι που είναι γεννημένοι, απλά τους έφεγε το σύστημα, δεν είναι πάντα... Δεν είναι θέμα το σύστημα. Αυτό εγώ δεν πιστεύω, υπάρχει το σύστημα και δεν υπάρχει. Άμα είσαι καλός, το καλό κάποια μέρα θα βγει. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα με ροκ γκρουπάκια, επειδή έπαιζα και μπουζούκι, πρώτα-πρώτα δεν έγραψα καλά πανελλήνιες την πρώτη χρονιά και επειδή λίγο ήμουνα ατίθασο νιάτο μοναχογιός με ροκ και τέτοια από συγκροτήματα, η μάνα μου και ο πατέρας μου δεν ήθελε να με στείλουν στην Ιταλία, με στείλανε στη Ρουμανία.
άσχετα από πολιτικά προβλήματα, δεν ασχολούμαστε. Και πήγα στη Ρουμανία. Έκατσα 2 χρόνια και πήρα μεταγραφή και τελείωσα το μαθηματικό στην Αθήνα. Τελείωσα μαθηματικός. Ωραία. Το έχουμε εξασκήσει αυτό το επάγγελμα. Το έχουμε εξασκήσει σαν ιδιαίτερα πιο πολύ. Και τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη η οποία εξασκεί στην ουσία το μυαλό σου. Έχω κάνει και marketing πωλήσεις. Έχω φέρει εδώ τον κύριο Νίκο, το μαθηματικός που είναι, και είναι και στιχουργός, ποιητής, και μου λέει ότι τα μαθηματικά με την ποιήση είναι ένα και αυτό. Δεν ξέρω με την ποιήση τι είναι. Τα πάντα λέει είναι μαθηματικά και η μουσική. Τα πάντα είναι μαθηματικά. Και αυτή τη στιγμή ότι έχουμε βρεθεί και μιλάμε εμείς οι δύο είναι μαθηματικά. Μαθηματικά είναι. Το ότι μπορώ και κοιτάω αυτά τα. Έπρεπε στο καινούργιο μου τραγούδι να λέω: τώρα βλέπω τον ήλιο στα γαλάζια σου μάτια. Αλλά το έκανα τα δικά σου. Το επόμενο που θα γράψεις λοιπόν είναι για να το γράψω. Γιατί να το γράψω. Λοιπόν, και έτσι έχουμε μια πορεία. Πήγαμε στην Ξενιτιά που λένε και στην Ξενιτιά το νερό της Ξενιτιάς είναι πικρό, έλεγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Έτσι. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε με το λαϊκό πιο πολύ. Γιατί παίζαμε και μπουζούκι, κάναμε εκδηλώσεις φοιτητές, κάναμε πολλά πράγματα σε μια εποχή που ήταν δύσκολη για τη Ρουμανία επί Τσαουσέσκου. Χωρίς να επαναλάβω πολιτικά και όχι, ήταν πιο φασισμός από φασισμός. Για τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μια χαρά. Ο κόσμος ήταν καλός σαν και εμάς, έτσι. Τα καθεστώτα κάνουν τον κόσμο και λέμε οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι, οι Αλβανοί και δεν ξέρω τι. Ο κόσμος είναι καλός. Οι κυβερνήσεις χαλάνε όλα τα έργα και τα βάζουμε με τον κόσμο. Δεν μας θέλει ο κόσμος. Εμένα οι Ρουμάνοι με αγκαλιάσανε. Και εγώ δεν ήμουν αριστερός. Μα και οι Τούρκοι ήταν καλοί. Οι Τούρκοι σαν λαός είναι καλοί, σαν λαός είναι καλοί. Για τους Τούρκους δεν θα πάρω θέση. Δηλαδή για τους έχουν συνεπάρξει Μικρασιάτες, άμα σου πούνε για τους Τούρκους, λένε και εμείς δεν είχαμε. Εγώ είμαι Μικρασιάτης. Το Καρατζά, στο επίθετό μου, εμένα οι παππούδες μου είχαν μαγαζιά στην πόλη. Και αν ανήκει στην ιστορία το ίντερνετ, την ιστορία πιο ίντερνετ, τα βιβλία μας, τα επίσημα. Λένε στο Φανάρι, στο Βυζάντιο. Το ξέρεις ότι έχουμε ένα Καρατζά μαθηματικό στο ΕΠΑΡΕ που πήγε. Είναι πολύ μαθηματική. Οι Καρατζάδες ήταν τεράστια μεγάλη οικογένεια στο Φανάρι. Έχουν βοηθήσει την Επανάσταση. Αυτά τα γράφει μέσα. Η ιστορία τα λέω εγώ. Και τι έγινε. Κάποια στιγμή διασκορπιστήκανε. Ήταν του Βυζαντίου. Να σκεφτείς ότι ο Ιόν Λούκα Καρατζιάλε είναι ο εθνικός ποιητής της Ρουμανίας. Mm-hmm. Ο Κάρατζιτς. Ήταν ο πολεμοχαρής, αυτός που λένε αυτοί, δεν ξέρω τι ήταν, ο Κροάτης. Ναι, ναι. Οι Καρατζάδες μετά διασκορπιστήκανε σε όλη την Ελλάδα. Όπου και να πας, ακούς Καρατζάς. Δηλαδή, ήταν ένα καλό όνομα. Ένα καλό όνομα, βέβαια δεν παίζουν ρόλο τα ονόματα. Ναι, ήταν καλές οικογένειες τότε. Οι ρίζες μας λοιπόν είναι από Μικρά Ασία. Το έχουμε λοιπόν και DNA. Άρα και έχεις πάρει και το μουσικό το... Ναι, ο πατέρας μου ήταν φοβερός τραγουδιστής, ασχετά αν δεν το είδε επαγγελματικά, όπως φοβερός ζωγράφος. Είδες, είχε μέσα, είχε. Έτσι. Ύστερα, μην ξεχνάς, δεν το ξέρεις, η μάνα μου είναι από την Άξο. Η Νάξος, αν δεν υπήρχε Νάξος, θα υπήρχε νησιώτη το τραγούδι. Τη Βασιλιά και λένε... τη Μαρίνα έχω φίλοι. Ναι, και ας λένε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Όλα τα νησιά είναι υπέροχα, όλες οι Κυκλάδες, όλη η Ελλάδα. Αλλά αν δεν υπάρχει Νάξος, δεν υπάρχει νησιώτικο τραγούδι. Το φίλο μου τον Μπεμπένι, έχω τον Μανώλη που παίζει και κριτικά. Ωραία. Και... Λέμε για νησιώτικο σε αυτό το στυλ. Ναι. Το κριτικό είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι, αυτός είναι ένα νησιώτικο και, κριτικός, αλλά ξέρει και παίζει το λαό. Ναι, είναι άλλη κατηγορία. Για να πεις, πρόσεξε. Τα έχει παντρέψει αυτός όμως. Έχουμε παντρέψει εμείς κριτικά. Για να πεις νησιώτικο. Και αυτό είναι δύσκολο, αλλά επειδή είναι πιο χαρούμενα τραγούδια, μπορεί να τα πει κάποιος εύκολα. Το να πεις κριτικά είναι η προφορά τέτοια. Το να πεις υπηρώτικα, το να πεις τσάμικα, πρέπει να έχεις διαφορετικό στυλ επίπεδου μουσικής. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καλά, αυτό σου λένε μουσικός, δεν τα λέει. Ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πήγαμε Ρουμανία. Απλά σου λέω με μπαίνεις, μήπως τον ξέρεις να ξιώτης και μουσικός. Τέλος και πάντων, ασχοληθήκαμε. Ή η Μαρίνα η Βασιλάκη, η παλιά δημοτικά αυτή, η παλιά γυναίκα. Αυτή είναι γνωστή, γνωστή. Εγώ ξέρω τη Φωτεινή τη Βασιλάκη, μια καινούργια τώρα που τραγουδά. Ναι, καινούργια, ναι, ναι, καινούργια. Αλλά είναι πιο μια κοπέλα, ναι. Και μάλιστα έχει και ένα live τώρα με τον Μανώλη τον Μπαρμπεράκη. Α, ωραία. Στο Γαλάτσι να πάνε όσοι θέλουν να πάνε. Σήμερα. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Στο λοιπόν. Κιμπούμπου λοιπόν, όσοι θέλουν να πάνε να ακούσουν το Μανώλη τον Μπαρμπεράκη πρώτα, γιατί είναι ιστορία για τον νησιώτικο ερωτικό τραγούδι. Πρόσχε διαφορά. Ο Γιώργης ο Κωνιτόπουλος ο αείμνηστος, έτσι, ο στρατηγός, γιατί είναι η στρατηγή, ο στρατηγός ο Κωνιτόπουλος ο Γιώργος και ο Μπαρμπεράκης. Ο ένας λοιπόν ήταν ο παραδοσιακός ο Γιώργης ο Κωνιτόπουλος ο αείμνηστος,
Ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης ήταν στο ερωτικό. Πιο πολύ στο παραδοσιακό ήταν ο Γιώργος ο Κωνιτόπουλος. Και ακολούθησε όλη η οικογένεια μετά, Βαγγέλης Κωνιτόπουλος, Κώστας Κωνιτόπουλος, ο Αίμνηστος και αυτός, και όλη η οικογένεια. Ειρήνη Κωνιτοπούλου, Λεγάκη, τεράστια ονόματα. Εντάξει, αυτή είναι όλη. Και τώρα που το πες, εγώ την Παρασκευή λέω να πάω στο Γιάννη τον Νικολάου, στα κάτω Πατήσια, σε ένα μαγαζί, σε μια μπειραρία που θα είναι με την Παπάζογλου. Τέλος πάντων. Θα είναι έτσι η μπειρα. Να με φωνάξει και εμένα να έρθω να έρθω και εγώ πάρα. Εγώ γαλάτσι εκεί γείτονα σήμερα, να σε κεράσω. Κάτσε να δω, γιατί θέλω να πάρω τηλέφωνο σήμερα να δω αν θα βρω να κάνω κάτι. Θα βρει, θα βρει. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που ερχόμαστε λοιπόν από τη Ρουμανία. Είμαστε φοιτητές εδώ και αρχίζουμε και δουλεύουμε σε μπουάτ. Έτσι, φοιτητές τότε, γκομενίτσες, καταλαβαίνεις τώρα, οι πιτσιρικάδες. Μαλλιά μακριά, σγουράκι, έτσι. Κανονικά, έχω μια φωτογραφία, θα στη δείξω κάποια στιγμή. Κανονικά, καμία σχέση με τώρα, ήμουν και μορφόπεδο τότε, τώρα μην κοιτάς. Εντάξει, μια χαρά είσαι και τώρα, τσίτα είναι το πρόσωπό σου, γιατί δεν σε βλέπω, μαγουλάκι για δάκωμα, ε. Για δάκωμα, έλα να το δακώσεις. Λοιπόν. Νηστεύω τώρα. Αν νηστεύει. Βέβαια, πρέπει να κοινωνήσουμε. Α, όταν νηστεύει, δεν έχουμε δάκωμα δηλαδή. Είμαστε καλά. Παιδιά. Να μου γράψει τις μέρες πότε δεν νηστεύει. Για να φτιάχνω επιδερμίδα, να δαγκώσει καλά. Μη σου κάτσει κανένα κόμμα. Δαγκώνω τις Κυριακές, δαγκώνω τα Σάββατα, τις Παρασκευές. Όχι την Παρασκευή, όχι. Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή. Και πρέπει να κάνει και ωραίο δάγκωμα, γιατί είσαι πολύ ωραία κοπέλα. Λοιπόν. Κοίτα τώρα αυτό που το λες είναι τέχνη. Που την έχω μάθει του γιού μου και στις αλυψιές μου. Ποιο όμως, πολλά. Το να δαγκώνεις και να φυλάσει χρόνος. Είναι κάτι που το έχω μάθει σε τρία παιδιά. Το νηστεύει σήμερα. Ε? Το νηστεύει. Σήμερα το νηστεύει. Είναι τέχνη αυτό. Σε Ολυμπιακά, κάνε μια εξαίρεση να μην τη μάθεις. Όχι, άλλη φορά θα σου πει. Σε παρακαλώ. Δηλαδή. Είναι τέχνη πάντως. Σε παρακαλώ, δηλαδή λοιπόν. Είναι κάτι που δεν το ξάκουσε αυτό. Για όνομα. Μας ακούει στον αέρα, θα μας παρεξηγήσει, θα φάμε παντόφλες. Τι λοιπόν. Να φάμε παντόφλες. Ελεύθερα παιδιά είμαστε, εγώ είμαι χωρισμένος χρόνια, χωρίς σχέση, πέρασα μεγάλη λοιπόν, καθούρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι, εκτός από παρουσίαση, θα μάθουμε και στα νέα παιδιά πώς φλερτάρουμε με ωραίο τρόπο. Και χωρίς να κινδυνεύουμε να μας πάνε ότι κάνουμε σεξουαλικό, πώς το λένε που κάνουμε παρενόπλες, τώρα. Ναι, με βγάλεις και το είναι και επικίνδυνα τώρα. Τώρα και να θες να φλερτάρεις μια γυναίκα, μπορεί να σε κλείσουν μέσα. Πλάκα κάνεις. Τι λοιπόν, τώρα, γιατί τώρα. Τώρα να σου πω κάτι. Τι τώρα, θα θυμηθεί τι έγινε πριν 15 χρόνια. Σου λέει αυτό στου 15 χρόνια πέρασε με το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μου και μου είπε τι ωραία κοπέλα είμαι. Αυτό που το πάθανε μέσα. Τώρα, ρε φίλε μου, αυτό που κόλπο ήταν αυτό. Όλο αυτό ήταν ιστορία για αγρίου. Δηλαδή, αν κάτσω εγώ να αναπολύσω πριν 10 χρόνια, 15, κάτι δεν. Σε έχουν βιάσει. Πλάκα μα, ευχαριστώ. Όχι, είναι και το ψυχολογικό bullying. Λοιπόν, άμα το πάρουμε όπως έκανε η άλλη του Κιμούλη, εγώ τότε πρέπει παιδιά, να κλείσω όλες τις επιχειρήσεις έξω. Παιδιά, εντάξει, εμείς στην Ελλάδα είμαστε λίγο και αυθόρμητος λαός, λίγο έτσι. Να αρχίσουν τώρα οι ξένες, δηλαδή. Έχουμε φάει ψωμάκι ξένες όλα τα χρόνια, σε όλα τα νησάκια. Περιμέναμε πώς και πώς. Καλώς ήταν αυτά για τα στρουμπουλιάρικα. Έτσι, τι ωραία. Να βγουν τώρα αυτές και να λένε μας βίασε τότε ο Γιώργος. Δεν πήγα τότε, πριν 5 χρόνια πήγα. Εγώ ήμουν 40 χρονών και αυτός 18. Όχι, εγώ να πω ότι με βίασε. Τώρα εσύ πήγα. Ωραία. Εδώ να πω, εκείνη με βίασε. Αλλά... Γιατί ο άλλος που πήγε, γιατί το παλικαράκι βέβαια δεν πήγε. Η μάνα όμως, εγώ πάντως, αν έβρισκα σαν μάνα στο κινητό του παιδιού μου ότι κάνει σεξ με τη δασκάλα και ήταν και ωραία δασκάλα όπως αυτή. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Μου το ξεπετάει. Πλάκα κάνει τώρα, γιατί μήπως θα το παντρευτεί. Και να καψουρευτεί ο πιτσιρικάς και τι έγινε. Άστο να περάσει με τη, και με, με την καθηγήτρια. Ξέρεις τι λέει. Είναι φοβερό αυτό. Πας και αυτή η μάνα τον ευνούχησε το παιδί της. Καθαρά το κοψέσει πιάσαμε, το λαιμό. Πιάσαμε τους καλλιτέχνες, τους πιο στρατηγούς. Δεν φτάσαμε στον τελευταίο βασιλιά και στο μεγάλο βασιλιά που θα μείνει για πάντα στο νησιώτικο τραγούδι, το Ματέο, το Γιαννούλη, που λέει «Με την καθηγήτρια μου ερωτεύτηκα». Ορίστε! Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν, το παλικαράκι. Το σχολείο πώς θα αφήσω. Αφήσω το σχολείο, λέει, αλλά με την καθηγήτρια μου τρελάθηκα. Ωραίος δεν πάω πουθενά. Ναι. Βέβαια, ο Γιαννούλης, δηλαδή, ο Ματέος, ο γίγαντας, πριν 30 χρόνια, τι έκανε αυτός ο γίγαντας. Ξέρεις τι έκανε. Εγώ δουλέψαμε με τον Γιαννούλη, λουλούδια μαζί είχαμε δουλέψει. Λέψει, λοιπόν, να τα μας τα βγάζει. Να έχουμε πάει σε την Αίγινα μαζί. Λοιπόν, και... τι έκανε ο Ματθαίος. Είπαμε, αν δεν είχες διαβατήριο Νάξου, να έγραφε διαβατήριο εθνικότητα, επικότητα,
Δεν έλεγες νησιώτικο τραγούδι, ούτε έπαιζες. Είπαμε, ήταν νόμος Κονετοπουλέη, Χατζοπουλέη, σαν την Εθνική Τράπεζα, σαν τον Μητσοτάκη, σαν τον Παπανδρέου, ο γιος το γιο και η κόρη το γιο και εδώ στο παραπέρα. Όχι ήταν κακό, ήταν μουσικές οικογένειες μεγάλες. Ο Μαθός Γιαννόλης λοιπόν ήρθε, έβαλε το νησιώτικο τραγούδι, το ερωτικό, το καψούρικο, μέσα στα μπαράκια, με τους πιτυρικάδες. Και ο Πικάκης στα κριτικά και ο Ζερβάκης στα κριτικά. Έτσι, ό,τι κάνανε αυτοί έτσι, και βάλανε. Έτσι. Ο Πικάκης έβαλε στο ΙΜΠΑΠ το κριτικό τραγούδι. Εντάξει, μπράβο του. Δεν τον έχω πολύ ακούσει. Έτσι έκανε και ο Γιαννούλης το νησιό του. Ο Μαθαίος λοιπόν ο Γιαννούλης σπάσανε το ξένο. Μαζί ήταν αυτή η σεζόν που πήγαν. Καλό ήταν και ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μιχαλάκης, καλό ήταν και αυτοί. Αλλά μέχρι ένα σημείο μπήκαν λοιπόν μπαπ και τα νησιώτικα μέσα. Ωραία. Και έγινε η Επανάσταση, πήρε τη Μαρία τη Νομικού, πήρε από εδώ, αρχίσαν τα παιδιά από την Άνδρο, από τη Σαντορίνη, από την Πάρο και τσουκουτσούκου και έτσι έχουμε τώρα μια μεγάλη γκάμα καλλιτεχνών από όλα τα νησιά. Ναι, μεγάλη αλλά δουλειά. Το κακό που κάνουμε εμείς οι Έλληνες είναι ότι όταν πάμε στη Eurovision δεν στέλνουμε αυτά, παραστέλνουμε... Και τώρα για ποια Eurovision μιλήσεις. Καραγκιοζηλίκια. Τώρα για ποια Eurovision. Γιατί με πονάει, γιατί θα ήθελα κάποτε να ήταν καλύτερη. Κάποτε καλύτερη ήταν. Δηλαδή εγώ θα ήθελα να πάω και να ακούω το κλαρίνο μου ή το νησιωτικό μου ή το βιολί μου ή το λίρα μου ή το... Δεν πειράζει. Να ακούω την νότα μου. Δεν πειράζει. Ας τα ακούμε εδώ και ας έρχονται και αυτοί εδώ τα καλοκαίρια που έρχονται να ακούνε και να παθαίνουν την πλάκα τους. Γιατί έχουμε πολύ ωραία μουσική και πολύ καλούς μουσικούς και τραγουδιστές. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, προχωράει, να οι μπουάτ, να οι συνεργασίες, να μετά οι πίστες με κάτι γνωριμίες. Και έχεις κάνει, εγώ βλέπω έχεις κάνει πολύ και το δύο, εκείνα που βλέπεις ήταν τίποτα, τραγούδια άλλων τα οποία τα λέγαμε έτσι πρόχειρα και μάλιστα ηχογραφήσεις της πλάκας με καραόκι και αυτά. Δεν είχα ασχοληθεί δισκογραφικά. Μέχρι το 2005, θυμάμαι στο Δημούπολης Live στη Σύρο ήταν η τελευταία εμφάνιση που έκανα και τα παράτησα γιατί δούλευα σε εταιρείες καλές και τώρα το άλλο δεν μπορούσα να τραγουδάω νύχτα και αυτά. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, δεν μπορούσα να γράψω ούτε μία νότα. Όχι ότι δεν ήξερα, δεν μου είχε βγει. Για να σου βγει λοιπόν Ολυμπία μου, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι συνταρακτικό ή και το 2017 που λες που φάγαμε μια μεγάλη χεροντοκαψούρα, τα έρχονταν το ένα μετά το άλλο. Μόλις τελείωνε το ένα, έρχονταν το άλλο και το άλλο. Στην αρχή έκανα πειράματα δισκογραφικά, πλήρωνα λεφτά από εδώ και από εκεί. Ορίστε φίλοι που αγαπάτε, πιάστε ένα γράμμα. Εγώ το έχω πει σε ένα φιλαράκο μου. Όχι, καψουρευτείτε πρώτα. Ερωτευτείτε για να μπορείτε. Ναι. Φάτε καψούρα. Μη, δεν είναι όχι, κακό. Όχι, καψούρα εκδηλώστε δεν την έτσι είναι τη κακό. Ζήνια, εκδηλώστε τη δεν σε είναι κακό. Αρκεί να μην φτάνουμε στα άκρα. Έτσι, δηλαδή να μην κάνουμε βλακίες από την καψούρα. Μα, γι' αυτό να μην λέω... παρακαλάμε. Μπράβο. Ο Σταμάτης ο Χατζόπουλος, ο Σταμάτης ο Χατζόπουλος, εγώ παρακάλαγα και την πάτησα. Ο Σταμάτης ο Χατζόπουλος, ο μεγάλος, που ήταν από τους πρώτους μουσικούς παραγωγούς... Θα ήθελα να τα πούνε κάτι φίλοι μου. Πρόσεξε, ο μεγάλος λοιπόν ο Σταμάτης ο Χατζόπουλος, από τους πρώτους μουσικούς παραγωγούς και έχει γράψει τρομερά τραγούδια και τα έχει πει και έχει δώσει σε όλους μουσική και στίχους, έχει πει, τελείωσε αυτό, άστο να πάει στην άκρη, μην ξανασχοληθείς. Έρχεται το καινούργιο, ας πονάει. Δεν γίνεται τίποτα, θα πονάς, ο ένας θα πονάει, αυτό είναι τάσχημο. Έρωτας 10 μποφόρια λέει, να τώρα θα βάλεις. Το έβαλα πριν. Μα τώρα θα βάλεις, έρωτας 10 μποφόρια στις καρδιές που ζουνε χώρια. Είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Έρωτας 10 μποφόρια στις καρδιές που ζουνε χώρια. Στις καρδιές που ζουνε χώρια. Έρωτας 10 μποφόρια. Ήρθες απόψε στα όνειρά μου και μου γυρεύεις τον ερώτα μου. Μου λένε τα μάτια σου τα δακρυσμένα ότι υπάρχεις και ζεις για μένα.
λαχοφόρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, έρωτας δέκα ποφόρια. Φωτιές αναβείς με τα φίλια σου, με έχει τρελανεί η ομορφιά σου. Μια τέτοια νύχτα μη ξημερώσει και το όνειρό μου να μην τελειώσει. Έρωτας δέκα ποφόρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, έρωτας δέκα ποφόρια. Φόρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, έρωτας δέκα ποφόρια, έρωτας δέκα ποφόρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, στις καρδιές που ζουνε χώρια, έρωτας δέκα ποφόρια. Αστραπή στα όνειρά μου, λοιπόν, τώρα μας ακούνε. Να μας ακούσουν, ναι. Το αστραπή στα όνειρά μου βγήκε πριν 4 μέρες. Για να τα βρείτε όλα αυτά τα τραγούδια και να τα ακούσετε... Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα σου, για πες μας, έχεις τι, για πες. Όχι. Δεν μπαίνετε στην ιστοσελίδα μου, δεν έχω ενδιαφερθεί καθόλου για την ιστοσελίδα μου. Θα μπείτε από το YouTube αναζήτηση στο μουσικό κανάλι, στα ξένα, Aegeo Music, το οποίο είναι του Ματθαίου του Γιαννούλη, καναλάρα, και εκεί μέσα θα κάνετε εγγραφή εντελώς δωρεάν και θα σας έρχονται μηνύματα μόλις βγαίνουν όλα τα καινούργια, τα καλά τραγούδια από τους νησιώτες καλλιτέχνες και όχι μόνο. Ωραία, να γραφτώ κι εγώ. Έτσι, γράφτηκα, μου φαίνεται. Να γραφτείς, από το YouTube. Αστραπή στα όνειρά μου ερωτάς, σαν κεραυνός είσαι φωτιά μες στην καρδιά μου, στο κορμί μου πυρέτος. Στη δική μου ζωή όλα ήταν κομμάτια, τώρα βλέπω τον ήλιο στα δικά σου τα μάτια. Στη δική μου καρδιά ραγισμένο το δάκρυ, στη δική σου αγκαλιά έχω βρει την αγάπη. Αστραπή στα όνειρά μου ερωτάς,
σαν κεραυνός είσαι φωτιά μες στην καρδιά μου. Στο κορμί μου πυρετός αστραπή, στα όνειρά μου ερωτάς, σαν κεραυνός είσαι φωτιά μες στην καρδιά μου. Στο κορμί μου πυρετός. Στη δική μου ζωή όλα ήταν χαμένα. Τώρα είσαι στο πλάι μου, ζω μονάχα για σένα. Στη δική μου καρδιά τον καημό είχα μόνο, ως που ήρθες εσύ να μου διώξεις το πόνο. Αστραπή, στα όνειρά μου ερωτάς, σαν κεραυνός είσαι φωτιά μες στην καρδιά μου. Στο κορμί μου πυρετός αστραπή, στα όνειρά μου ερωτάς, σαν κεραυνός είσαι φωτιά μες στην καρδιά μου. Στο κορμί μου πυρετός. Στα όνειρά μου ερωτάς, σαν κεραυνός είσαι φωτιά μες στην καρδιά μου. Στο κορμί μου πυρετός αστραπή, στα όνειρά μου ερωτάς, σαν κεραυνός είσαι φωτιά μες στην καρδιά μου. Στο κορμί μου πυρετός. Βλέπεις λοιπόν. Το παίζει κατευθείαν. Η Βασιλική. Το ακούνε αυτό τώρα μέσα. Όχι, δεν το ακούνε. Το τραγούδι το σταμάτησε. Ναι, ναι. Ο Μαθαίος ο Γιαννούλης, μην ξεχνάς ότι δεν λέει μόνο αυτά που γράφει εκείνος στα τραγούδια για πάρτι του. Δίνει σε ανθρώπους που ξεχωρίζει εκείνος και αξίζουν. Έτσι. Mm-hmm. Και τραγούδια του. Α, τώρα το συγκεκριμένο τώρα κορίτσι τώρα που λες. Διάβασε. Πες το όνομά της. Η Βασιλική Κατερίνη. Η Βασιλική Κατερίνη. Είναι ένα νέο αστέρι, πολύ καλή, στα νησιώτικα, παίζει και βιολί, είναι το καμάρι της Νάξου, πιτσιρίκα. Mm-hmm. Και η μητέρα της είναι μουσικός παραγωγός, η Δανάη Κουτιλιέρη, με τηλεοράσεις Νάξου TV, με εκπομπές, δραστήρια, προωθεί το νησί μας, τις Κυκλάδες. Άρα είσαι μισός Νάξιώτης, μισός Μικρασιάτης. Έτσι, Αθήνα έχω γεννηθεί. Εντάξει. Και μάλιστα έχω γεννηθεί Αθήνα στο λόφο. Στρέφει, εξάρχεια. Γι' αυτό ήταν ροκάς. Λοιπόν. Και είχες και κουλτούρα από την Άξο, είχες και το ροκ, τα πάντρεψες όλα. Μ' άρεσε η Άξο, και... από δύο χρονών πήγαινα, μπορεί να μην γεννήθηκα εκεί, αλλά μ' άρεσε. Και έχω πάρει, μπορεί να μην έχω την προφορά, την 100% την αξιότητα, για να μπορώ να πω το νησιώτικο το τραγούδι έτσι με αυτή την προφορά, αλλά κλέβω, είμαι καλός ηθοποιός. Mm. Κλέβω, έχω ακούσματα, και προσπαθώ να πλησιάσω. Να σου πω με το Γιαννούλη, μου είχες πει ότι έχετε κάνει δουλειά. Θες να πούμε κάποιο κομμάτι που έχετε κάνει μαζί? Όχι, όχι, δεν έχουμε κάνει μαζί δουλειά. Απλώς μπορώ να σου πω ότι ο Μαθαίος ο Γιαννούλης είναι με την καλή την έννοια ένας άνθρωπος που με στηρίζει στα πάντα. Mm-hmm. Και εντελώς αφιλοκερδός. Δεν ήρθε ποτέ να πει Γιώργο, να σου πω κάτι. Εγώ με τον τρόπο μου σε βοηθάω. Δεν πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις για μένα. Ποτέ δεν ήρθε να μου πει. Όχι, είναι καλό παιδί, αυτό. Είναι καλό παιδί, εγώ που δουλέψω μαζί. Πολλοί λένε εμείς πηγαίναμε όλοι μαζί και εδώ. Ο Γιαννούλης, ξέρω εγώ, ίσως
πιο παλιά, κάποια λάθη και αυτά. Όλοι έχουμε κάποια λάθη. Σε πληροφορώ, είναι φοβερός άνθρωπος. Άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό, είναι πατριώτης, είναι γνήσιος, αρσενικός. Τώρα κάποια στιγμή στη μεγάλη επιτυχία, ο κάπου όλοι θολώνονται, όλοι. Και ο Τριαντάφυλλος είχε βγει και είχε πει τίποτα δεν έχει κάνει για μένα. Να σου πω κάτι, εγώ πρωτού αρχίσω και ανοίγω το στόμα μου, και δεν είμαι και κανένα σπουδαίος εγώ να μπορώ να μιλάω για τον καθένα ή για τον Μαθαίο τον Γιαννούλη. Τίποτα, μια μίγα είμαι εγώ μπροστά στον Μαθαίο τον Γιαννούλη. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ τον έχω ζήσει τον άνθρωπο. Άμα είσαι αρσενικός, τελείωσε. Τι να λένε τώρα, ζήλια, ξέρεις τι ζήλια υπάρχει σε αυτό το χώρο. Εμένα στην αρχή όταν ξεκίνησα, μετά από τόσα χρόνια, γελάγανε. Και γελάγανε και οι ίδιοι μου οι συντοπίτες από το ίδιο το χωριό. Έλα ρε τώρα τι να κάτσει να λέει αυτός και τώρα δεν ξέραν όμως και τώρα έχουν κρυφτεί. Έλα να σου πω, εγώ ξέρω και ένα ποιητή που φέτος γράψαμε στις Πανελλήνιες, αναλύσαμε το ποίημα του, που αυτός έγραφε όταν ήταν μικρός, παντρεύτηκε, σταμάτησε μετά. Μου αρέσει που πήγες εδώ και Πανελλήνιες. Ναι, με. Παντρεύτηκε, όλα τα κάνω. Και εγώ στεναχωρηθεί κιόλας, το ξέρεις ότι στην αρχή της εκπομπής κάνω παράπονα για κάτι της μαθήτριας. Ναι, γιατί έχω στεναχωρηθεί. Λοιπόν, είμαι πολύ. Λέω τις αλήθειες μου. Για πες μου πότε γεννήθηκες, αν και θα ήθελα να το βρω τώρα εγώ, αλλά δεν πειράζει. Για πες τι μπορεί να είμαι. Τι μπορεί να είμαι, τόσο ευαίσθητη. Για κάτσε, για περίμενε λίγο. Τα πω όλα. Για περίμενε. Είμαι αέρας. Δεν τα ξέρω, δεν ασχολούμαι πολύ αυτά. Μαθηματικά θα προσπαθήσω να το βρω. Βέβαια θα μπορούσα να ρίξω τώρα το κινητό μου. Και να βλέπεις στο Facebook. Και να μπω στο Facebook και να πω ότι γεννήθηκες. Εύκολα. Αλλά τώρα εντάξει. Εντάξει, μην το κουράζουμε, δεν θέλω να το παίξω πονηρός. Πότε γεννήθηκε? 19 Φεβρουαρίου έχω γεννηθεί. Τι είναι αυτό, είναι υδροχώς. Είμαι πάνω στην αλλαγή, υδροχώς με ηχθεί. Έχω δηλαδή το δυναμισμό του, το ρεαλισμό του υδροχώς. Ηχθείς ήταν η τελευταία γυναίκα. Του ηχθεί έχω πάρει το καλλιτεχνικό. Η τελευταία γυναίκα που με αναστάτωσε. Ηχθείς ήταν. Και για πάρτι της γυναίκα. Όλα σχεδόν τα τραγούδια. Όπως ήταν και η πρώην γυναίκα μου ηχθείς. Και η πρώην γυναίκα μου ηχθείς. Τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες όμως. Καμία σχέση. Κοίταξα, ο αδερφός μου είναι 18 Ιουλίου του 70 και η αδερφή μου είναι 18 Ιουλίου του 71. Και εγώ είμαι 21 Ιουλίου. Ναι. Ναι. Καρκίνος, λιοντάρι. Ακριβώς τον μπαμ. Έχω και την ευαισθησία, αλλά έχω και το λιοντάρι. Ναι, το λιοντάρι είναι άρχοντας. Τα καρκινάκια είναι παραπονιάρικα. Ευαίσθητα είναι. Ναι, είναι, είναι πιο ευαίσθητα, μωρέ, σκυλιά μαύρα είναι, μένα ρωτά. Γιος μου καρκίνος, αδερφή μου καρκίνος, πατριώτες, αδερφή μου καρκίνος. Πατριώτες, καλά παιδιά είναι. Σε όλα. Είναι οικογενειάρχες. Έτσι, νοικοκύριες. Είναι αυτά. Αλλά ένα παράπονο, όλο παράπονο κάνουμε. Τι πες, τι τραγούδι, τελείωσε αυτό τώρα εκεί που παίζαμε. Ναι, εσύ θα πεις τι θες να βάλεις. Βάλε το τραγούδι. Ζεμπέκικο τους έβαλες καθόλου? Όχι, δεν μου πες. Πήγαινε να βάλεις ένα ωραίο ζεμπέκικο το «Και τι έγινε». Προτού όμως το βάλεις, να πούμε δύο λόγια. Πες. Έχω κάνει ανάρτηση στο Facebook, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται, λέει κάτσε ρε μεγάλε, εσύ από το πουθενά τώρα έχεις γράψει κάποια τραγούδια. Και είναι πραγματικά όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, τους είπα ότι εμείς είμαστε μια ομάδα, σαν τα παλιά καλά ροκ συγκροτήματα. Λοιπόν, έχω τον Γιώργο τον Σικιανάκη στη μουσική, ο οποίος στην ουσία είναι λαϊκός, αλλά έχει την έμπνευση της μουσικής γενικά. Έχω τον Χρήστο τον Κατσάνη στους στίχους, φιλαράκι που τα κουβεντιάζουμε. Από εκεί και πέρα είναι η Κατερίνα η Κουτσουμπέλη στους στίχους, η οποία είναι σε πολλά τραγούδια, ειδικά στα δύο τελευταία τώρα, είναι η Κατερίνα. Ένα θαυμάσιο κορίτσι και θαυμάσιο επιχειρηματία στη ζωή της. Από εκεί πέρα, ο Γιώργος ο Βιτζιλέος έπαιζε μαζί μου στα τελευταία μου τραγούδι. Ένα παιδί άγιο μιλάμε, άγιο. Είναι και κατασκευαστής και φτιάχνει όργανα, λαούτα, βιολιά κτλ. Και παίζει φοβερό βιολί. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια τώρα τα δύο τελευταία τραγούδια έπαιξε βιολί ο Μαυροδίσο Αντωνίου. Yeah. Ο Μαυροδίσο Αντωνίου είναι με τη Μαρία την Νομικού, με τον Μαθαίο τον Γιαννούλη. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι μουσικάρα, τι να λέμε. Στο στούντιο είναι ο Νίκος ο Δρακάκης. Είναι ό,τι καλύτερο. Εκεί γράφουν όλοι. Κονιτόπουλος, Γιαννούλης, Μπαρμπεράκης, Λέτα Κορέ, Πολυχρόνης Κορέ. Όλοι οι ανθρώπινοι. Είναι τεράστιος. Γιατί να σου πω κάτι. Εμείς λέμε γράφουμε μουσική τώρα, έτσι. Πάμε και σου δίνουμε σε ένα 10 νότες. Σου λέμε περίπου το τραγούδι. Εσύ που έχεις την ενορχήστρωση, εσύ είσαι στην ουσία αυτός που βγάζει τη μουσική. Έτσι. Στα ίσια στο λέω.
Αυτός κάνει το τραγουδάκι τόσο και το κάνει τόσο. Κοίτα, καλό είναι πάντα να λέμε και τους δημιουργούς και τους μικρούς, να φαίνονται και οι μικροί, γιατί στην ουσία, στα πολύ μεγάλα τραγούδια σε επιτυχίες, ο πρωταγωνιστής είναι ο δημιουργός, αυτός το έγραψε και μετά παντρεύεται με το μουσικό εντάξει, και μετά είναι ο ερμηνευτής, για μένα είναι ο τρίτος. Έτσι, αν εξαιρέσεις τους μεγάλους ερμηνευτές που παίρνουν τη δόξα, έτσι, γιατί τώρα εντάξει, δεν υπάρχουν και τόσο χειρά ονόματα. Παλιά υπήρχαν συνθέτες, υπήρχαν ξέρω εγώ στην Υπουργή, οι οποίοι ήταν τεράστιοι. Τώρα, αν αφήσει έξω 5-10 μεγάλα ονόματα που γράφουν, που είναι μαζί ζευγάρια, στίχοι και μουσική, από εκεί πέρα ποιος κοιτάει τώρα τον Υπουργό και τη μουσική. Κακός όμως, πρέπει κακός να, το, κακός, να το λέμε αυτό. Πρέπει να ο τραγουδιστής παίρνει τη δόξα. Και μάλιστα τα δύο τελευταία τραγούδια, η Αστραπή και ο Έρωτας 10 Μποφόρια, μαζί με τη Μαρία τη Μαραγκουδάκη, στο ένα έκανε φωνητικά, μόνο στο άλλο είναι μαζί το ντουέτο που ακούσαμε, η οποία είναι καταπληκτική φωνάρα, εκτός είναι πανέμορφο κορίτσι, έχουν δηλώσει μεγάλοι καλλιτέχνες ότι είναι από τις λίγες που έχουν μείνει τώρα και σε ηλικία των 35 χρονών που μπορούν να κάνουν μια πολύ καριέρα στο λαϊκό τραγούδι. Μπορεί να πει και νησιώτικα και κριτικά και οτιδήποτε. Θες να μου πεις ότι χωρίζουμε, ήσουν σκεφτική και λυπημένη. Ψεύτικα τα δάκρυα στα μάτια σου, τέλειος ο ρόλος σου πηγαίνει. Και τι έγινε που με άφησες και έφυγες χαράματα. Πες μου, πίστευες πως θα πέσω στα πατώματα με κλάματα. Και τι έγινε, δηλητήριο που έσταζαν τα χείλη σου. Πες μου, πίστευες πως θα πίνω, θα τα σπάω για χατήρι σου. Θες να μου πεις ότι βαρέθηκες, ο έρωτας μας κόπηκε στα δύο. Όλα μας τα όνειρα τα γκρέμισες, έτρεξες την πόρτα κι ούταν δύο. Και τι έγινε που με άφησες και έφυγες χαράματα. Πες μου, πίστευες πως θα πέσω στα πατώματα με κλάματα. Και τι έγινε, δηλητήριο που έσταζαν τα χείλη σου. Πες μου, πίστευες πως θα πίνω, θα τα σπάω για χατήρι σου. Που με άφησες και έφυγες χαράματα. Πες μου, πίστευες πως θα πέσω στα πατώματα με κλάματα. Και τι έγινε, δηλητήριο που έσταζαν τα χείλη σου. Πες μου, πίστευες πως θα πίνω, θα τα σπάω για χατήρι σου.
Τελείωσε. Έχει κάνει φωτογραφίες, ναι. Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε. Θα σου πω. Κάτσε, έχουμε αφήσει τραγουδάρες τώρα έξω. Να μιλάμε, μας ακούνε. Τώρα ακουγόμαστε. Δεν μου τα λες αυτά και θα πω για κανένα λόγο τώρα, να παρεξηγήσει το κοινό μας. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι σε αυτό το τραγούδι μαζί με τον Γιώργο Ντοσικιανάκη τη μουσική και ο Χρήστος ο Κατσάνης στους στίχους. Χρήστος Κατσάνης, είχαμε τον Τάκη τον Κατσάνη. Έχει καμιά συγγένεια? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ο Χρήστος ο Κατσάνης είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος είναι φοβερός στιχουργός. Δηλαδή, μιλάμε, δεν έχει στίχο το ποιοτικό, τον έντεχνο και δεν ξέρω τι. Έχει τον καψούρικο το στίχο. Δηλαδή, που θα τα ακούσει ο άλλος που είναι τρελαμένος, εκείνος βρίσκει τον τρόπο. Να, και τι έγινε, ας πούμε, λέξη κλειδιά. Όχι, τώρα θα βάλεις, έριξες μια ματιά χειροβομβίδα και το αφιερώνω σε σένα. Έριξες μια ματιά χειροβομβίδα, ωραίος. Έκρισες την καρδιά, ένιωσα όταν σε είδα. Αυτά να τα πούμε. Ναι. Είπαμε, α, πιο πολύ στα νησιώτικα είμαστε και λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω νάξου πια. Άρχισα να χάνω τα μυαλά μου, αφού εκείνη έφυγε μακριά μου. Μα εσύ ανάσα και πνοή μου, ήρθες για να αλλάξεις τη ζωή μου. Μάτια χειροβομβίδα έκρηξη στην καρδιά, ένιωσα όταν σε είδα. Έριξες, έριξες μια μάτια χειροβομβίδα έκρηξη, πυρκαγιά, ένιωσα όταν σε είδα. Πως έσβησαν τα αστέρια, πως δεν θα ξανάρθουν καλοκαίρια. Μα στον ερωτά σου τώρα λιώνω, ήρθες και μου γιατρέψες τον πόνο. Μάτια χειροβομβίδα έκρηξη στην καρδιά, ένιωσα όταν σε είδα. Έριξες, έριξες μια μάτια χειροβομβίδα έκρηξη, πυρκαγιά, ένιωσα όταν σε είδα. Ένιωσα όταν σε είδα. Έριξες, έριξες μια μάτια χειροβομβίδα έκρηξη, πυρκαγιά, ένιωσα όταν σε είδα. Τώρα μας ακούνε, εντάξει, όλα, επαναρχόμαστε κουβέντα. Παιδιά, χάνετε, να ξέρατε τι λέγαμε στο διάλειμμα, την ώρα που ακούτε τραγούδια. Τέτοια να λες, δεν μπορεί να ζώνουνε τα φίδια τους φίλους.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λέμε. Εδώ γεννιέται ένας έρωτας μεγάλος. Ένας έρωτας τέτοια πες. Για να μας δεις με τα ντουπέκια. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Η ώρα πήγε 8. Ναι. Πες μου τι άλλο θες να παίξουμε. Να μιλήσουμε λιγάκι. Αμέ. Να μιλήσουμε λίγο, να πούμε κάποια πράγματα. Θέλω να πεις για σένα, ναι. Έκανες τα ιδιαίτερα τα μαθηματικά σου, έφτιαξες τα συγκροτήματά σου. Έχεις μία παύση. Δούλευα σε εταιρείες και σε καλές εταιρείες. Όχι, σαν οικονομολόγος, ε. Όχι σαν οικονομολόγος. Στις πωλήσεις είναι. Και σε μάτι. Κάτσε να σε ξαναδεί. Δεν είναι μάτι, είναι. Είναι κούραση. Ναι, είμαι από τις 6 το πρωί και όχι πολύ. Λοιπόν, ναι, έχω σπουδάσει και marketing. Πάντα όμως τη μουσική την είχα από κοντά. Σου πάει η πώληση όμως, γιατί έχεις μπουρμπουρμπουρμ. Έχω σπουδάσει, αλλά σου είπα, δεν είναι θέμα τι σπουδάζεις. Εγώ είμαι και του λιμανιού. Εγώ είμαι Σαλονίου. Και του Σαλονίου που έλεγε ο μεγάλος. Έτσι είμαι και εγώ, έτσι είμαι χαρακτηρίζω. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Δεν είμαι βούλης. Δεν ξέρω αν το πρόσωπό μου φαίνεται για βούλης ή το άγιο το παιδάκι, το καλό το παιδάκι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεσαι έτσι γλυκούλης, πρωινός τύπος που λέμε. Ναι, δεν είμαι πρωινός, είμαι και νυχτερινός. Έχω κάνει και εγώ τα λάθη της ζωής μου, τα οποία εδώ πληρώνονται όλα τα λάθη. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει που υπάρχει. Παράδεισος και κόλαση δεν ξέρω. Αλλά εδώ πληρώνουμε, εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Έχω κάνει και εγώ λάθη, βέβαια δεν έχω βλάψει κόσμο σε βαθμό τέτοιο, γιατί θα μπορούσε κάποιος τόσο καιρό που είμαι εκτεθειμένος σε μια αλφα μικρή δημοσιότητα να πει τι λες βρε Καραγκιόζη, εσύ που έχεις κάνει εκείνο, τώρα μας το παίζεις έτσι, ότι είσαι άγιος, που δεν έχω πει εγώ ποτέ ότι είμαι άγιος. Λοιπόν, όλοι έχουμε κάνει τα λάθη μας, το μόνο καλό ότι δεν έχω μπλέξει ποτέ ούτε σε ίντρικες με μουσικούς. Δεν πάει να είναι και χειρότερος να είναι. Εγώ κάθομαι σκύβω το κεφάλι, κάθομαι τον ακούω. Πόσο μάλλον κάποιος που είναι καλύτερος και πιο έμπειρος από μένα. Αυτό είναι το προσόν μου. Ότι και σε ορχήστρες που πήγαινα πιο παλιά και το ένα και το άλλο προσπαθούσα να πάρω τα καλά στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που έγινε αυτό με τις καταγγελίες. Δεν χτυπήθηκε ευτυχώς. Εγώ περίμενα, δηλαδή λέω μετά από αυτό θα βγουν τραγουδίστρες, θα βγουν. Φοβηθήκανε. Όχι, υπήρξε σεβασμό σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει. Οι τραγουδιστές και αυτοί που εμείς ξέρουμε ότι στη νύχτα. Φοβηθήκανε γιατί άκουσε. Τα βγαίνανε πάρα πολλά μετά. Φοβηθήκανε γιατί δεν φταίνε μόνο, ούτε από μία πλευρά την άλλη. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Και εμένα. Δηλαδή, εγώ βλέπα τραγουδίστες, θυμάμαι δούλευα λουλούδια και βλέπα τραγουδίστες που μαλλιοτραβιόντουσαν. Έτσι. Για το πρώτο όνομα. Ή που έκανε μπούλου και μία στην άλλη την ώρα που τραγούδε. Δεν του συνέφερε να μπουν σε αυτό το στάδιο και να αρχίζουν να λένε. Θα πέφτανε όλα τα ονόματα. Δεν είναι ότι θα πέφτανε. Θα πέφτανε μόνες τους ή το αντίστροφο μέσα στην τρύπα που ανοίξανε. Κατάλαβες τι σου λέω. Βέβαια χτυπήσανε τα μεγάλα ονόματα στο θέατρο και αυτά. Όχι ότι υποστηρίζω εγώ. Κάτι λιγνάδες και τέτοια, αν και δεν τους γνωρίζω εγώ και ούτε καν τους βλέπω. Δεν ξέρουμε τι κάνουν και εγώ το ίδιο. Εγώ okay. Τον Λιγδάνη τον έμαθα με αυτή, δεν τον ήξερα ποιος ήταν. Βέβαια ούτε με νοιάζει, ούτε με νοιάζει. Εγώ έχω ένα καλό στη ζωή μου. Δεν με νοιάζει ο άλλος. Άμα δεν με πειράξει εμένα και τέτοια, άμα δεν πειράξει το γέροντα, το παιδί να σκοτώσει, να κάνει, μπορεί κάποιος αύριο να πάει να ληστέψει. Όχι ότι λέω να ληστέψουν την τράπεζα, ας τη ληστέψουν, να μπορούν να πάρουν όλα τα λεφτά. Αρκεί να μην πειράξουν κανέναν. Δεν με νοιάζει, αν δεν με πειράξει. Δεν με νοιάζει. Αλλά δεν μπορώ τώρα να ακούω ότι ο Λιγνάδης και ο κάθε Λιγνάδης πήγαινε με παιδάκια και δεν ξέρω τι και αυτά και να μην πάρω θέση. Θα πάρω θέση. Τώρα βέβαια και τα παιδάκια αυτά που πηγαίνανε με τον Λιγνάδη, κάτι τραβεστή λέει και κάτι αδερφές και κάτι τέτοια και θυμηθήκανε τώρα ότι τους βίασε ο Λιγνάδης πριν από 30 χρόνια. Τώρα αυτό κάτι δεν πάει. Τι να σου πω τώρα. Να σου πω κάτι. Εγώ σε αυτό πάνω θυμάμαι όταν πήγαινα σε σχολή θεάτρου και ήμουν 16 χρονών. Ήμουν ερωτευμένη με τον δάσκαλό μου που ήταν 33. Γιατί. Αν ο δάσκαλός μου τότε με βάτευε, ήταν παιδαριστής αφού τα θέλει η κολάρα μου. Έτσι έγινε και κατάλληλα. Κάτι βγόμαστε κανονικά. Ναι, ναι. Με την κολάρα. Ωραία. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει ρε Σελμπία. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Και εμένα με έχουν ερωτευτεί πολλές μαθήτριές μου. Αλλά από εκεί και πέρα τι να κάνω τώρα. Λογικό δεν είναι. Δεν σε ερωτεύονται γιατί είσαι όμορφος. Σε θαυμάζουν γιατί ξέρεις το πρόβλημα να το λύνεις και εκείνα ας πούμε δεν μπορούν να το λύσουν. Και σου λέει πω τι μυαλό είναι αυτό. Περίμενε τώρα. Αν μια μαθητριά σου όμως είχε και αυτή την έλξη και την έβλεπε ότι μπορεί να το προχώρησε. Πρέπει να κρατηθείς. Όχι. Πρέπει να κρατηθείς. Δίκαια υπάρχουν οι νόμοι
που λένε ότι όχι, ρε φίλε, είσαι καθηγητή. Συγγνώμη, δηλαδή, γιατί καθηγήτρια τι να συγγνώμη, να είσαι 30 χρονών. Να το δάσκαλο και να κρατηθεί ο δάσκαλο για το κοριτσάκι το μικρό. Δηλαδή, γιατί ο πιτσιρικάς να έχει την καθηγήτρια. Εντάξει, αυτό το πάμε στην αρχή, το γράψαμε δηλαδή. Αυτό έχει γραφτεί στα πρακτικά ή το λέγαμε μεταξύ μας. Νομίζω το λέγαμε μεταξύ μας και λέγαμε μπράβο στο μάγκα. Εντάξει, τώρα στην κοπελιά, τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι έτσι, πήγαινε, άκουσε με, αυτό έτσι είναι. Γιατί πάντα ερωτευόμαστε το μέντορά μας. Πάντα, πάντα, πάντα. Παιδιά, είναι θαυμασμός, όλη είναι έρωτας. Είναι ήταν τώρα μεγάλες γυναίκες. Ο μέντορας δεν είναι κορόιδο κάθε ένας που τον έχει ερωτευτεί. Μπορεί να είναι παντρεμένος άνθρωπος, να έχει παιδιά, να έχει τη γυναίκα του και να ξέρει. Μπορεί να είναι κάποιος που να είναι ελεύθερος και δεν θα πέσει στη μία, δεν θα πέσει στη δύο, θα πέσει στην τρία που θα του κάνει κλικ μαθητριά του. Δηλαδή θα τύχει. Πώς να σου το πω, δεν μπορούμε να πούμε ποτέ, μιλάς ποτέ. Όσα φέρνει η ώρα, λέει, τα φέρνει ο χρόνος. Εντάξει, αλλά να σου πω και κάτι. Σου μίλησα στην αρχή για τα παιδιά μου. Δεν είπαμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, τα παιδιά μου, παρόλο ότι είχαν την ατυχία οι γονείς να χωρίσουν, και τα παιδιά θέλουν και τους δύο γονείς. Έτσι. Και δεν στο κρύβω ότι και ο γιος μου την έχει φυλάξει λίγο τη δουλειά. Ο γιος μου λοιπόν τελείωσε μαθηματικός Αθήνας και αυτό. Το αστέρι αυτό τον πήραν οι Αμερικάνοι και είναι βοηθός καθηγητή πανεπιστημίου στα μαθηματικά στο Μαϊάμι και συμμετέχει σε μαθηματικά πειράματα. Εγκέφαλος. Τεράστιος. Φτού να είναι καλά το παλικάρι, ναι, 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 και όλα τα παλικάρια. Και να τα λέμε αυτά, ότι έχουμε πολλά Ελληνόπουλα που είναι έξω και διαπρέπει. Έφυγε. Τι γιατί να εδώ πέρα ποιος θα το κράταγε. Εντάξει. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι η δουλειά. Μακάρι να γυρίσει κάποτε, να έχει την υγεία του πάνω απ' όλα και να μπορεί να έχει κάποιες γνώσεις να προσφέρει στον τόπο, στην πατρίδα. Μακάρι να τον γυρίσει η πατρίδα, γιατί η πατρίδα διώχνει τα παιδάκια της. Όπως και το δικό μου είναι μακριά, έτσι και το δικό σου, γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει εδώ. Το δικό σου πού είναι μακριά? Εντάξει, είναι πολύ μακριά, είναι μια ώρα με το αεροπλάνο, είναι στην Κύπρο. Δεν είναι. Α, είναι στην Κύπρο. Ναι, είναι Λεμεσό. Έλα ρε, Λεμεσό. Έχω μια πολύ καλή θαυμάστρια. Στη Λεμεσό να τη στείλουμε και την αγάπη μας και στην οικογένειά της. Μπράβο, ναι. Η Γεωργία Γεωργίου. Τη στέλνουμε την αγάπη μας. Ορίστε, Γεωργία Γεωργίου, να πάω να βρει τον Γιώργο μου. Και να πάτε στον Πάτρα Αθανάσιο Λεμεσό. Έτσι, πες το, πάει. Εκείνη είναι. Πηγαίνει σε όλα αυτά τα μέρη. Α, να γίνουμε φίλες, κάνουμε έτοιμα. Και να πούμε κιόλας ότι ο Μαθαίος ο Γιαννούλης στις 27 Ιουλίου, νομίζω, μαζί με την Κατερίνα της Στανίση, το Διώτη. Είναι το Διώτη. Θα πάνε να παίξουν Λεμεσό. Ο Μαθαίος ο Γιαννούλης στην Ισιώτικη ώρα πάνε Λεμεσό. Ναι, γιατί μεγάλη συναυλία. Έχει και ένα πολύ ωραίο μεγάλο φέστο, έτσι, ναι, που κάνουν εκεί πέρα. Γιατί είχα πάει το Μάρτιο πέρυσι και πήγα και είδα τον Μπέζο, ένα θεατρικό και μια συναυλία εκεί πέρα. Και που λες, η κόρη μου είναι 28,5 χρονών, αστέρι, όμορφη, σαν και εσένα, κουκλή, και τα πάμε καλά με την κόρη. Συνήθως οι κόρες τα πάνε καλά με τους μπαμπάδες. Έτσι. Έτσι που λες. Παντρεμένη κόρη, ελεύθερη, είσαι σε δουλεύει, είσαι το φιλαράκι, της τα λέει όλα. Όχι, δεν είμαι το φιλαράκι. Όχι ότι δεν θα ήθελε να μου τα λέει όλα, αλλά επειδή είμαι λίγο πατριώτης και το ξέρει. Είσαι αυστηρός. Δεν είμαι αυστηρός. Απλώς της λέω κάποια πράγματα και δεν με ακούει. Να, πήγε και αργωνιάστηκε τώρα τον Ιούλιο του 19. Λέω, μην αργωνιάσετε, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή, αφού μείνετε μαζί, μένετε. Κάντε λίγο υπομονή. Θα είχαν παντρευτεί κιόλας, αλλά επειδή ήταν δύσεκτος ο χρόνος, δεν παντρευτήκανε. Ευτυχώς δεν κάνανε κανένα παιδί και θα είχαμε θέμα μετά, γιατί μεταχωρήσανε και θα είχαμε αυτά που λέμε. Ότι πάνε και χωρίζουν μετά, έχουν και τα παιδιά και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Η γυναίκα πληρώνει όλο το λούκι. Αν ο άντρας δίνει και κάνα φράγκο, που οι περισσότεροι δεν δίνουν, έτσι, αυτή τραβάει. Όλο το λούκι, να έτσι είναι ακριβώς. Εντάξει. Είδες που μου κάνεις μια ερώτηση και μου λες, μα τόσα χρόνια. Εγώ τα πρώτα χρόνια μέχρι να... Τώρα λέω ότι μπορώ να κάνω κάτι στη ζωή. Γιατί μέχρι να πάει ο γιος μου να γίνει αυτόνομος, κοίταγα πώς θα δουλεύω να μεγαλώσω το παιδί μου. Λίκαινα. Λίκαινα ήσουν. Ήσουν αλίκαινα. Τώρα λέω, α, εντάξει, τώρα μπορώ, ξέρω εγώ να πω ότι... Εδώ και κάποια χρόνια που το παιδί πήρε το... Να ζήσεις και τη ζωή το σου. Το δρόμο του δηλαδή. Να βρεις και εσύ κανένα Γιώργο που λέγεται το... Να βρεις, που λέγεται το έργο.
Έτσι, μπράβο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Τι να του βάλουμε, ένα τραγούδι ακόμα. Ένα τραγούδι ακόμα για να κλείσουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να πάω να κάνω και τα διακονήματά μου. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το φυλάκια. Φυλάκια. Περίμενε μόνο πρωτού το βάλει. Πες μου. Αυτό το τραγούδι βγήκε γιατί όλες εσείς οι γυναίκες, δεν ξέρω για σένα, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Λέτε φυλάκια. Και, εγώ και το έχουν μάθει και οι άντρες. Τώρα έλα, βλέπει που μιλάνε με μαλάκια. Συγγνώμη, εν τω μεταξύ. Έλα, ρε, τι κάνεις αυτά. Άντε, γεια, ρε, φυλάκια. Τι φυλάκια, ρε, μαλάκια. Τι φυλάκια. Εντάξει, οι γυναίκες δεν το λένε μόνο μεταξύ φίλες. Έχει τον τελιβερά στο σπίτι. Καλέ, εγώ στον πελάτη μιλάω στο τηλέφωνο. Έλα, γεια, όλα φυλάκια. Περιμένω την απόδειξη, ξέρω να μου στείλετε. Γεια σα, φυλάκια. Φυλάκια, δηλαδή τελειωμένα θα γυρίσει πίσω και να πει μωρό μου, φυλάκια τώρα να σου πει τι θα κάνει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι για μία τύπησα η οποία μα έχει ζαλίσει το κεφάλι και λε, ξέρει κάτι, ρε μαγκιόρα. Μέχρι εδώ είσαι. Φυλάκια. Άντε, γεια, φυλάκια. Βάλτε να τα ακούσουμε. Γιώργος Ικανάκης και μια μου λες με θέλεις και λιώνω στη φωτιά σου, την άλλη με τρελαίνεις με τα καμώματα σου. Μα ήρθε το φινάλε σ' αυτό το σκηνικό και στο μυαλό σου βάλε καλά τι θα σου πω. Τερμάτισες το κόκκινο, τι θέλες παιχνιδάκια, γι' αυτό σου λέω άντε γεια κι αγάπη μου φυλακιά. Τερμάτισες το κόκκινο, ήθελες παιχνιδάκια, γι' αυτό σου λέω άντε γεια κι αγάπη μου φυλακιά. Η ιστορία είσαι εσύ, μεγάλε ερώτα μου. Αλλάζεις ρόλους στη σκηνή με έργο την καρδιά μου. Μα ήρθε το φινάλε σ' αυτό το σκηνικό και στο μυαλό σου βάλε καλά τι θα σου πω. Τερμάτισες το κόκκινο, ήθελες παιχνιδάκια, γι' αυτό σου λέω άντε γεια κι αγάπη μου φυλακιά. Τερμάτισες το κόκκινο, ήθελες παιχνιδάκια, γι' αυτό σου λέω άντε γεια κι αγάπη μου φυλακιά. Σ' αυτό το σκηνικό και στο μυαλό σου βάλε καλά τι θα σου πω. Τερμάτισες το κόκκινο, ήθελες παιχνιδάκια, γι' αυτό σου λέω άντε γεια κι αγάπη μου φυλακιά. Τερμάτισες το κόκκινο, ήθελες παιχνιδάκια, γι' αυτό σου λέω άντε γεια κι αγάπη μου φυλακιά.
φίλους. Εγώ να σε ευχαριστήσω που με τίμησες. Εσύ με τίμησες. Που άφησες λίγο το χρόνο σου για μένα, ναι. Το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Καλλιδοσκόπιο λέγεται γιατί βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις μεριές. Πιστεύω να μην κουράσαμε. Έτσι, τα βλέπουμε κι αλλιώς. Να μην τους κουράσαμε. Όχι, ήμασταν απλοί, λυτοί. Εγώ νομίζω ότι δεν σε παρουσίασα 100% το τάδε. Δεν πειράζει, είχαμε μια ωραία κουβεντούλα. Έχεις μια ταπεινότητα στο να θες να προβάλλεις τον εαυτό σου. Τι να πω, ποιος είμαι, ξέρω εγώ. Μια χαρά, είμαι ένας απλός είμαι. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι είναι, γράφει και εκφράζεται πραγματικά σαν να είναι. Δεν πουλάς κάτι, δεν πουλάς τον εαυτό σου. Όχι, όχι, όχι. Απλά λες αυτός είμαι. Δεν πουλάω την καρδιά μου. Λοιπόν, την αγάπη σε όλους, το σεβασμό από και μας. Νομίζω ότι από Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσουμε πάλι τις εκπομπές θα έχεις γράψει και άλλα τραγούδια που θα τα ακούσουμε. Έτσι, στο Facebook αν θέλουν να με βρούνε είναι Γιώργος Καρατζάς. Όχι Γιώργος Καρατζάς. Είναι Καρατζάς Γεώργιος, μου το έχει φτιάξει ο γιος μου. Λες και με κάνας πάτερ. Ο πάτερ Γεώργιος. Δεν είμαι πάτερ, παιδιά, έλα να σου αλλά πω είμαι Καρατζάς Γεώργιος. Γεώργιος είναι όμως και στην ταυτότητα και έτσι είναι σωστό Γεώργιος. Εντάξει, ο Γεώργιος ο πάτερ είναι, να μου φύγει το χέρι. Είναι λοιπόν στο Facebook Γεώργιος Καρατζάς, εκεί θα βρείτε όλες τις δραστηριότητες και τα τραγούδια. Τώρα, να μπείτε στο Aegeo Music, να κάνετε εγγραφή, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη λύση. Εντάξει, αφού κάνετε την εγγραφή, γιατί κάποια στιγμή χτυπήστε Καρατζάς Γιώργος. Και βγαίνουν στη σελίδα μου, στο Καρατζάς Γιώργος θα βγουν όλα τα τραγούδια. Και στο YouTube έτσι να πατήσετε στην αναζήτηση και θα κάνετε Καρατζάς Γιώργος αμέσως γίνεται. Πρώτα Aegeo Music θα πατήσετε, θα κάνετε εγγραφή για να μην ακούτε μόνο εμένα. Έχει και όλους τους κομματάρες του Ματθαίου, του Γιαννούλη, τους έχει όλους εκεί μέσα. Γι' αυτό μου αρέσει, γιατί ήρθε εδώ και προωθεί άλλους ανθρώπους. Δεν προωθώ, δεν είμαι άξιος. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Αν ακούσεις τι τραγούδια έχει γράψει ο Ματθαίος, ο Γιαννούλης, άσε τα παλιά, τις πιτσιρίκες και τέτοια, τα οποία είναι ύμνη. Τι θες να σου πω. Και να δέναν τα καράβια μαζί με την Μαρία μου. Και να δέναν τα καράβια, όμορφο μου μυστικό. Να κρατούσε μια εβδομάδα το απαγορευτικό. Έχει βγάλει μια τραγουδάρα που έχει μαζί του το Σχοριανό μου, το Μιχάλη το Λιαγούρη και είναι μαζί τώρα. Το Μάνα και Πατέρας. Να το βάλεις μια μέρα στους φίλους σου. Δηλαδή αυτοί που χάσατε, ειδικά εσύ που έχασες και τον πατέρα σου και εγώ, τι θα κλαις. Αναγνωρισμένο έχει φτάσει 5 εκατομμύρια προβολές όλο τον κόσμο. Ναι, με βάζει, θα το βάλω αύριο. Κατάλαβες, το Μάνα και Πατέρας. Του έχει γράψει ένα τραγούδι ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος και ο Φιλίππου. Η αγάπη είναι μαχαίρι. Τι ψάχνεις τώρα, ο Ματθαίος είναι μια μηχανή μόνος του. Έχω τύχει στο στούντιο και είναι να γράψει ένα τραγούδι. Να γράψει. Το Μάνα και Πατέρας. Λοιπόν, σε 5 δευτερόλεπτα, ένα στίχο που έπρεπε, είπε 30 διαφορετικούς μέχρι να βρεθεί το καλύτερο. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή θα το κάνω έτσι, θα το κάνω έτσι. Ο Ιχολήπτης άκουγε. Ποιο θα πει, τι θα διαλέξει, θα πει εκείνη την ώρα στα αυτιά του. 30 διαφορετικούς στίχους βρήκε και βρήκε το κατάλληλο. Σε 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δεν είναι όλοι έτσι, δεν μπορεί να είναι όλοι έτσι. Καταλαβαίνεις. Εμένα είναι το πρότυπό μου. Πώς να σου το πω. Ωραία, κανόνισε το Σεπτέμβριο. Εγώ στα μαγαζιά. Να φέρεις εδώ το Γιάννο Λάν και εγώ τον έφερα. Δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά θα πάμε να τον ακούσουμε σίγουρα. Μπράβο και θα τον φέρω εγώ. Αυτό είναι δικιά σου δουλειά. Εντάξει. Εγώ τον έχω γνωρίσει σαν συνεργάτη να τραγουδάει αυτό, να πουλάω λουλούδια εγώ. Έτυχε την τελευταία φορά δηλαδή που συνεργαστήκαμε ήταν που δούλευα τελευταία 2007, πρέπει να είχαμε πάει στην Αίγινα μαζί. Με ποιον ήταν, με τον Βαζέο μαζί. Πρέπει να ήταν μαζί με τον Βαζέο, σε ένα μπουζουκάρικο εκεί. Ήταν χρυσές εποχές. Κάνανε κάποιες λίγες, ναι. Ήταν χρυσές εποχές. Και για δύο τρία ήταν πάντως φιλικός, καλός. Με τον κορονοϊό δεν είπαμε τίποτα. Έχεις κάνει εμβόλια. Εγώ έκανα το πρώτο. Α, έκανες το πρώτο. Εγώ δεν έπρεπε να το κάνει ούτε το πρώτο, δεύτερο, αλλά όποιος θέλει να το κάνει. Δεν παίρνω θέση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, πέρυσι το καλοκαίρι είχα κάποια μικρά συμπτώματα τα οποία μπορεί να το πέρασε και στον ντούκο. Και μπορεί να έχει την ανοσία. Κοίταξε να δεις, αυτό είπαν ότι πολλοί άνθρωποι πήγανε και κάνανε το τεστ ανοσίας και έχουν επισώματα και ειδικά το οι μικρές. Έχουν περάσει πολύ και δεν το ξέρουν. Ειδικά οι μικρές ηλικίες, 25-30, έχουν αντισώματα.
Κοίταξε να δεις. Και είναι αυτό λένε ότι το έχουν περάσει. Θέλω να σου πω μαθηματικά. Και εγώ πιστεύω ότι το έχουν περάσει. Αν πάρεις τους νεκρούς, έτσι, και κάνεις μια στατιστική, εγώ δεν θα σου πω τώρα αλήθεια ψέματα και δεν ξέρω τι. Αυτοί που είναι από ηλικία κάτω από 45-50 χρονών είναι πάρα πολύ λίγοι. Στους 12.000 που έχουν νεκρούς, στους 12-13 πόσο έχουμε, να είναι 50 νεκροί. Εντάξει, κοίταξε να πολύ πεθάνανε και από άλλα και ήταν COVID. Δηλαδή πεθάνανε από καρδιά και το βαφτίσαν COVID. Μα το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι. Ή ξέρω εγώ, εμείς χάσαμε έναν άνθρωπο στην ενορία που νίκησε τον COVID και πέθανε από το μικρόβιο της εντατικής. Θέλω να σου πω. Τέτοιες υποθέσεις έχω πολλές με το μικρόβιο. Υπάρχει όμως, ο ιός υπάρχει. Δεν ξέρουμε σε τι σημείο υπάρχει. Ότι τον κατασκευάσανε και νυχτερίδες και μαλακίες, αυτά είναι μαλακίες, μη γελιόμαστε, αλλά από εκεί και πέρα. Όποιος θέλει να κάνει το εγώ, δεν το κάνει. Όποιος δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει. Αυτά που δεν λένε. Δεν ξέρω να δει τώρα, άκου τώρα. Γιατί και αυτό που λένε ότι άμα κάνει το εμβόλιο, κολλάει τα μεταλλικά. Βλακίες είναι. Δεν είναι τίποτα βλακίες. Δεν κολλάει κανένα μεταλλικό. Όλα είναι, βλακίες και όλα είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν γίνεται να με μεταξύ, πώς γίνεται να με μεταλλάξει. Εγώ θα σου πω και την άλλη πάντα. Δεν ξέρει τι γίνει σε 5-10 χρόνια. Άκουσε με. Αφού έχει διάρκεια το εμβόλιο 6 με 8 μήνες, πώς γίνεται να μου κάνει μετάλλαξη μετά από 10 χρόνια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με το εμβόλιο και κακώς την αλήθεια με την κουβέντα. Αφού λοιπόν, το κατουράμε. Φυλάκια, τώρα. Δεν ξέρω τι κατουράμε, δίνουμε φυλάκια. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα την πρώτη δόση, έκανα πολύ προσεκτικά. Να κάνεις και τη δεύτερη. Γιατί η πρώτη. Είδε τι είπε μία τύπησα. Είπε μία, λέει για την πρώτη, λέει έχει 30% λέει κάλυψη. Με, τη, με την τύπησα είδε τι είπε. Το είπε, όχι τύπησα, αυτή η δικιά του. Έκανε δήλωση στον Αλφα στο ραδιόφωνο. Αυτό που κάνατε δεν είναι το 150 είναι έγκλημα. Είναι βλακία, γιατί θα πάνε να κάνουν την πρώτη και δεν ξακάθαρα. Αυτό ακριβώς. Και δεν το θάψανε και δεν το είπε κανένας. Θα πάνε πει ειδικά, θα πάρουν τα 150 ευρώ και δεν θα πάρουν σιγά σιγά πια δεύτερη και μαλακίες. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω με τι μυαλό κρίνουν. Τώρα αυτό γιατί γιώσαν όμως τα πιτσιρίκια 150 ευρώ να πάνε. Γιατί αυτό κάπως είναι πονηρό, δεν σε φοβίζει. Να σου πω κάτι. Όλα αυτά είναι μια αμαρτία τελικά. Δεν ξέρουμε ούτε μας πάει ούτε πού θα καταλήξει. Ας κάνουμε το σταυρό μας. Εγώ έχω πολλές περιπτώσεις γέροι ανθρώποι και έχουν πεθάνει ήδη. Ο πεθερός μου τώρα, ο πρώην πεθερός μου, έφυγε το περασμένο Σάββατο, είχε κάνει την πρώτη δέση, έκανε τη δεύτερη, 90 χρονών και μετά από 4 μέρες πέθανε. Από τη δεύτερη δόση. Ναι. Δεν θα πω τώρα εγώ ότι πέθανα από τη δεύτερη δόση από το εμβόλιο, αλλά γιατί να μην μου πει εμένα στα αυτιά. Ότι αυτός ο άνθρωπος που ζούσε στην Ήπειρο πάνω, ήταν Ηπειρώτης μέσα στα χωράφια, μέσα στα δάση, ότι θα ζούσε ακόμα άλλα 10 χρόνια. Γράβος με το όνομα και έπαιρνε και κυνηγά κανένα αγριογούρουνα από μικρό παιδάκι. Ακόμα πήγαινε και κυνηγά. Μήπως να την κάνω και την κάνω τη δεύτερη δόση. Τώρα που την έκανες θα την κάνεις. Δεν την κάνω. Δεν μπορεί να την κάνεις τώρα. Τώρα μας ακούει ο κόσμος. Ναι, με ακούει, αλλά φοβάμαι, εγώ το έχω πει παντού. Δηλαδή, τι φοβάσαι, γιατί έκανες την πρώτη τότε. Έκανα καρδάκι στην ξεφασκιά. Εδώ μεταξύ το κατάλαβα κάτι. Δεν ξέρω, βασικά στην ξεφασκιά. Όχι, ξεφασκιά που κάνουν το εμβόλιο εδώ στο άλλο. Και εδώ μεταξύ ούτε καν κατάλαβα ότι μου κάνει ένα σε αυτή. Τίποτα. Και κάνω έτσι και βλέπω λίγο αίμα. Το πίεζα έτσι να βγάλω πονάω. Εντάξει, ποιο εμβόλιο έκανε. Το Pfizer. Πάλι. Τίποτα, δεν πόναγα. Μετά επειδή μου λέγανε θα κολλήσουν τα σίδερα πάνω μου, έβαζα και σίδερα, τίποτα. Εγώ δεν μπορώ, να σου πω ότι είχα ένα μούδιασμα στο πόδι αριστερά. Εδώ και 2 χρόνια μόνιμα, δεν το καταλάβαινα στο μυρό το πόδι. Και μου λένε εγώ ότι είναι κάποια φλέβα από τη μέση και χτυπάει. Μετά την ένεση το καταλαβαίνω το πόδι μου. Ένιωσα ένα πράγμα σαν νερό και το καταλαβαίνω το πόδι μου. Εγώ νομίζω ότι μου έκανε καλό το πρώτο. Τώρα το δεύτερο με στείλει στα τμήματα. Όχι, εντάξει. Κλείνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Επειδή το λέω με πολύ κόσμο το εμβόλιο, γι' αυτό βλέπεις και δεν κλείνω. Εγώ πάλι θα κάνω τις προσευχές μου και τι θέλω. Ρε κορίτσι μου, άκου τώρα εδώ. Αν θέλει ο Θεός, θα μου βάλει εμβόλιο να μην πάω. Άκου. Όχι, δεν είναι, θα μου να πας. Αφού έκανες το πρώτο, να πας άλλα. Αφού κάνανε αυτό το εμβόλιο, τόσο καιρό μας λέγανε ότι όποιος κάνει το εμβόλιο είναι καθαρός, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Κάνει και δύο δόσεις. Τώρα αρχίζει να μεταλλάξει. Σε λίγο θα αρχίσουν παιδιά, ξέρετε κάτι, να το κάνουμε κάθε χρόνο. Και τι έγινε, κάνετε και τις γρίπες. Εκεί θα πάει. Αυτό το κάθε χρόνο εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, θα σε αναγκάσουμε. Στο τέλος όλοι θα τα κάνουμε τα εμβόλια. Θα τα κάνουμε όλοι στο τέλος. Θα δεις ότι θα τα κάνουμε όλοι. Ναι, έτσι πάει. Όλοι θα τα κάνουμε. Και ό,τι θέλει να γίνει.
Και τι έγινε. Εμένα να σου πω κάτι, με παίρνει ο γιος μου και μου λέει, μαμά, εγώ 25 χρόνια το έκανα εδώ πέρα. Τώρα κάνω τι θες. Το έκανε. Το έκανε. Το έκανε γιατί δουλεύει, μου είπε. Δουλεύει γιατί είναι δουλειά τέτοια και έπρεπε να το κάνει. Η αδερφή μου στις Συνούσες πήγε εκεί ο Δήμαρχος και τους βάλανε από το Φεβρουάριο και είπαν από 18 και πάνω θα κάνετε όλο το εμβόλιο για να έχουμε τουρισμό το καλοκαίρι. Και το κάνανε υποχρεωτικά, είχε εμβολιαστεί οι Νούσες, δηλαδή Φεβρουάριο-Μάρτιο είχε εμβολιαστεί όλο το νησάκι. Δεν πάθανε τίποτα. Ένα πυρετό μου λέει στη δεύτερη δόση, 2-3 ώρες που ένιωθε η αδερφή μου μια τονία, ο γαμπρός μου τα ίδια, η μάνα μου τα ίδια, ο πατριός μου τα ίδια, δηλαδή όλοι τα ίδια. Μετά μου λέει η αδερφή μου, γιατί εγώ είμαι ένα αρνητικιά. Να σου πω κάτι, μου λέει. Πες ότι εγώ τώρα μου λέει μεταλλαχτώ και γίνω τέρας. Θα θες εσύ να είσαι νορμάλ και εγώ να είμαι τέρας. Θα θες ο γιος σου να είναι νορμάλ και εγώ να είμαι τέρας. Θα θες εσύ να μου ανάβεις τα καντιλάκια. Θα της λέω να σου ανάβω τα καντιλάκια να πάω να κάνω κι εγώ το εμβόλιο. Και να γίνω κι εγώ τέρας. Όχι, δεν θα γίνει κανένας τέρας, αλλά. Δηλαδή και λέω, αυτό σκέφτηκα και λέω, αφού το έκανε το παιδί μου, αλλά του παιδιού μου το εξήγησα το άλλο. Μην μου ξαναπείς άλλη φορά. Δηλαδή το πρώτο πράγμα του λέω που έκανες και σε ακολουθώ. Δεν θα υπάρχει δεύτερο, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι μια προετοιμασία όλο αυτό. Για κάτι μια άλλο. Προετοιμασία της έγκλης για το σφράγισμα θες, για το χάραγμα, δεν ξέρω. Έρχεται. Δηλαδή είναι μια προετοιμασία και το βλέπω. Οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες στην Αμερική. Από πού παίρνουμε σενάρια, ξέρεις. Από την ίδια ζωή. Όχι. Μέσα από τη μέσα παίρνουμε σενάρια. Μεγαλύτερα. Τους βάζουν επίτηδες. Και για τους παγετώνες και για το ένα. Αυτά θα γίνουν κάποτε. Και τα κάνουν για να προετοιμάζουν τον κόσμο. Πόσα έργα έχουν βγει που δείχνουν τον κόσμο που είναι μέσα σε γυάλινα κουτιά και μεγάλα. Και έτσι και παίρνουν και βγαίνουν και κάνουν και ράζουν. Κάποια στιγμή θα γίνουμε έτσι. Και μετά θα σου βάλουν και μια παγκοσμιοποίηση. Θα γίνει. Και σιγά σιγά θα μας κάνουν και ρομπότ, γιατί θα γεννιόμαστε και θα μας βάζουν ειδικό τσίπ να μην πεινάμε, ειδικό τσίπ να σκεφτόμαστε, ειδικό τσίπ να μαθαίνουμε. Και θα γίνεται να μόνο κάνει ρομπότ από μωρό. Να πούμε και ένα ανέκδοτο για τους ακροατές του. Ναι. Είναι ωραίος όμως. Έχεις δίκιο ότι είσαι καλή παρέα. Για πες μου. Καλή παρέα. Λοιπόν, ας πούμε ένα νορμάλ ανέκδοτο, παιδί μου. Είναι τρεις τύποι. Πήραν τον κορονοϊό, τέτοια εποχή. Οι δύο το παίζουν νεόπλουτοι. Και είναι ένας κριτικός μου. Έτσι, 55, 60, λέει ο ένας. Εγώ πέρσι λέει τη γυναίκα μου, την είχα πάει Μαλβίδες. Φέτος λέει, θα την πάω στο Ντουμπάι. Πετάει για το άλλο, είναι πιο πρόνερος. Λέει, εγώ πέρσι λέει, είχα πάει στη Ρώμη, λέει. Φέτος λέει, θα την πάω Las Vegas, στο ναό του Τζόγου, λέει, την βάζω μέσα. Να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και λέει και ο κριτικός μου μάγκας ο κρίκος μου, λέει, εγώ πέρυσι λέει την πήρα και την πήγα σε ένα μικρό σπιτάκι, λέει, πάνω στον Ψιλορίτη. Λέω φέτος, λέει, να πάω να τη φέρω πίσω. Να ξεκινάω και ηρεμήσα. Λοιπόν, φιλιά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Φιλάκια. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Μια χαρά περάσαμε. Κλείσαμε. Ωραία, τέλος. Και αυτό τώρα πώς θα γίνει, πώς θα το ανεβάσεις αυτό, το κάνεις μοντάζ, τι θα κάνεις, πώς το δουλεύεις.